Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με χαρά συμμετέχουμε σε ένα ακόμη webinar του κτηρίου. Πείτε μου ότι βλέπετε την παρουσίαση. Τη βλέπουμε μια χαρά. Πολύ ωραία. Άμα μπορείτε μόνο να αλλάξετε το setting που είχαμε πει. Τώρα είσαι εντάξει. Ωραία, τέλεια. Σας ακούμε. Η παρουσίαση είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε λίγα λόγια για την εταιρεία μας, την εταιρεία Vitex. Και στο δεύτερο μέρος θα δούμε κάποια θέματα τεχνικά και πώς μπορούμε να επιλύσουμε προβλήματα πάνω στο κομμάτι της εξωτερικής θερμομόνωσης. Η Vitex είναι η μεγαλύτερη ελληνική ιδιοκτησία εταιρεία οικοδομικών χρωμάτων. Έχει ολοκληρωμένες λύσεις και επιδιώκει και έχουμε στρατηγικές συνεργασίες με πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης προσφέρει αφενός θερμομόνωση, είναι το βασικό, εξωτερικό σοβά που δημιουργεί την προστασία για το κτίριό μας, σε απεριόριστες και μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων. Η μεγάλη ζήτηση στο κομμάτι της εξωτερικής μας οδήγησε να προχωρήσουμε σε μια πολύ μεγάλη επένδυση πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Δημιουργήσαμε ένα υπερσύγχρονο logistics center στον Αγία Παρασκευίας Προπύργου, το οποίο μπορεί να καλύψει και να αποθηκεύσει όλη την γκάμα των προϊόντων, προκειμένου να μπορέσουμε να παραδώσουμε άμεσα στους συνεργάτες μας. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε μια μονάδα υπερσύγχρονη παραγωγής έτοιμου σοβά, που μπορεί να φτάσει τους 36 τόνους αναβάρδια, ανά ημέρα. Η γκάμα είναι ολοκληρωμένη, άρα κάθε κατασκευαστής μπορεί να βρει το ιδιαίτερο υλικό που μπορεί να χρειαστεί, είτε αυτό είναι για τη μηχανική στερέωση, για την ανάρτηση χορτίων ή ειδικά επιχρήσματα. Και όπως είπαμε προηγουμένως, στοχεύουμε στις στρατηγικές συνεργασίες. Έχουμε συνάψει μία από αυτές με την εταιρεία BSF, οπότε ένας εργολάβος κατασκευαστής που θα επιλέξει το γραφητούχο μονωτικό υλικό της Vitex γνωρίζει ότι η πρώτη ύλη είναι νεοπόρ, οπότε επιτυγχάνουμε μια άριστη ποιότητα προϊόντος, το οποίο όμως συνοδεύεται από ένα πολύ χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγημότητας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα της αγοράς. Το σύστημα επίσης είναι πιστοποιημένο και με πετρογάβακα, που προσφέρει υψηλή χωμόνωση, απεριόριστη διαπνοή και φυσικά μια πολύ καλή κλάση αντιπυρικής προστασίας, α2 σε 1D0. Και παράλληλα προσφέρουμε σύστημα οργανικό, με οργανικό υλικό επίχρηση, με οργανικό υλικό κυβωτισμού υλοπλέγματος. Οπότε έχουμε μια πολύ αυξημένη προστασία, αντοχή σε κρούσεις, ελαστικότητα, με πολύ εύκολο τρόπο εφαρμογής, χωρίς να χρειάζεται να δέψουμε κονίαμα με νερό. Μεγάλο πλεονέκτημα σαν εταιρεία χρωμάτων είναι η δυνατότητα χρωματισμού. Πάνω από 44.000 αποχρώσεις μπορούμε να επιλέξουμε σε όλη την Ελλάδα εύκολα και γρήγορα από τις μηχανές χρωματισμού μας. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουμε τον ίδιο κωδικό σε χρώμα εξωτερικής επιφάνειας, προκειμένου να συνδυάσουμε επίχρησμα με χρώμα που, σε επιφάνειες που δεν θα εφαρμοστεί εξωτερική θερμοπρόσωψη. Επίσης, πρόσφατα έχουμε λανσάρει μια βεντάλια εξωτερικής επιφάνειας στην Acrylan Global Exterior, η οποία έχει επιλεγμένες 160 αποχρώσεις, προκειμένου να προσφέρει ενισχυμένη προστασία απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και να μένουν οι προσώψεις αναλύωτες. Το σύστημα φυσικά είναι πιστοποιημένο κατά τα διεθνή πρότυπα, κατά ΕΑΤ, και επιλέγοντάς το, ο πελάτης ξέρει ότι θα πάρει ένα υλικό το οποίο θα είναι εκεί για τουλάχιστον 25 χρόνια. Δεν μένουμε μόνο εκεί στα υλικά όμως, κάνουμε συνεχώς σεμινάρια, εκπαιδεύουμε και πιστοποιούμε συνεργεία, προκειμένου να μπορούμε να δώσουμε και δεκαετή εγγύηση σε περιπτώσεις έργων που θα απαιτηθεί. Δεν είστε μόνοι σας. Η Vitex έχει ένα ολοκληρωμένο τμήμα έργων με μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα, με τη βοήθεια των οποίων μπορείτε να μελετήσετε, να κατασκευάσετε τα έργα σας, να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τα κατάλληλα υλικά, τις κατάλληλες αποχρώσεις, πάντα φυσικά μέσα από το δίκτυο συνεργατών της Vitex, μέσα από τους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε και την καλύτερη εμπορική συνεργασία. Πάμε στο κομμάτι της εφαρμογής. Προβλήματα και λύσεις. Η εξωτερική μόνωση είναι ένα σύστημα το οποίο απαιτεί πάρα πολύ καλό σχεδιασμό. Δεν είναι εύκολο να επιδιορθώσουμε προβλήματα, διότι είναι πάρα πολύ ψηλό το κόστος και πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή. Η συγκόλληση είναι πάρα πολύ βασική. Δεν μπορούμε να κολλήσουμε όπως να είναι σημειακά την κόλλα, όπως βλέπετε στη φωτογραφία. Πρέπει να μπαίνει περιμετρικά και στο κέντρο ή καθολικά. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το πόσο αραίος έχουμε κάνει στο κονίαμα που χρησιμοποιούμε, να μην έχει υγρασία το περιβάλλον και φυσικά κάτι που εμφανίζεται τελευταία, να εφαρμόζουμε οριμασμένα υλικά.
Αν βάλουμε μονωτικό υλικό που είναι μη ουρεμασμένο, κινδυνεύουμε να έχουμε αποκολλήσεις. Επίσης, πέρα από τη συγκόλληση, πολύ σημαντική είναι και η μηχανική στερέωση με βύσματα. Ειδικά σε περιπτώσεις που έχουμε υψηλές ανεμοπιέσεις ή μεγάλο ύψος σωτηρίων, είναι απαραίτητο να μπουν βύσματα με τη σωστή διάταξη, όπως βλέπετε στη φωτογραφία. Οι ακμές του κτηρίου είναι σημεία τα οποία πρέπει να τα προστατεύσουμε, οπότε απαιτείται πλέξη και παράλληλα μπαίνει ένα ειδικό τεμάχιο, ένα γωνιόκρον, προκειμένου να αποφύγουμε τα χτυπήματα. Χρειάζεται ειδική πλέξη στα παράθυρα. Στα παράθυρα και στα ανοίγματα που έχουμε διαγώνιες τάσεις δεν δημιουργούμε αρμούς. Οι αρμοί μπορεί να δημιουργήσουν τριχοειδή, διότι οι τάσεις που αναπτύσσονται τα σημεία αυτά δεν μπορούν να παραλευθούν από το μονωτικό υλικό. Ένα άλλο θέμα που εμφανίζεται είναι η περίπτωση που χρησιμοποιούμε κονίαμα, κόλλα δηλαδή, για να γεμίσουμε κενά μεταξύ των πλακών πολυστερίνης αντί για αφρό. Η επιλογή αυτού του κονίαματος σίγουρα θα προκαλέσει συμπύκνωση υδατμών, άρα υγρασίες, άρα μούκλα και προβλήματα στην τελική μας όψη. Άρα επιλέγουμε μόνο αφρό χαμηλής διόγκωσης στα κενά αυτά. Ένα επίσης σημείο είναι η ενίσχυση των γωνιών στα παράθυρα. Βάζουμε διαγώνια πλέγματα, προκειμένου να μπορούμε να παραλάβουμε τις διαγώνιες τάσεις που αναπτύσσονται στα σημεία αυτά. Η ύπαρξη μόνο γυαλοπλέγματος με την αντιρρηγματική σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας βοηθήσει, οπότε είναι δεδομένο ότι θα εμφανιστούν αυτά τα μικρά θέματα, τριχοειδή δηλαδή ψηλά. Ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι να κλείνουμε τα σημεία που βάζουμε βύσματα με κονίαμα. Αυτό πάλι ενδέχεται να προκαλέσει συμπυκνώση υδατμών, οπότε καλό είναι να αποφεύγεται και προτιμάμε να βάζουμε τάπα ή τελευκή τεγραφητούχα προκειμένου να πλαισιώσουμε το κενό που δημιουργείται. Η αντιρρηγματική, πολύ σημαντική φάση για να έχουμε ενισχυμένη η επιφάνεια και στρώση, πρέπει να γίνεται σωστή εφαρμογή του κονιάματος με σωστή αρέωση και πάντα να επικαλύπτει το υαλόπλεγμα. Αν δεν επικαλυφθεί το υαλόπλεγμα κατά τουλάχιστον 10 εκατοστά, πάνω στο υαλόπλεγμα υπάρχει ειδικό σημείο που δείχνει που πρέπει να γίνεται η επικάλυψη. Κινδυνεύουμε να έχουμε περιστατικά όπως στη φωτογραφία, που απλά υπήρχε εφαπτότανε το πλέγμα το ένα με το άλλο, οπότε αυτομάτως δημιουργηθήκαν ρογμές. Επίσης, η αντιρρηματική είναι και το πλησιάζουμε στο αισθητικό κομμάτι. Άρα, μια εφαρμογή η οποία δεν είναι άριστη εφαρμογή μας, κινδυνεύουμε να έχουμε προβλήματα στην τελική επιφάνεια. Να φαίνονται δηλαδή ανομαλίες και προβλήματα. Οπότε, πρέπει να έχουμε μια όμορφη, λεία επιφάνεια προκειμένου να μπορέσει να υποδεχτεί το τελικό επίχρησμα. Μια άλλη αδυναμία που υπήρξε τα τελευταία χρόνια ήταν η ανάγκη των ιδιοκτητών και των αρχιτεκτών να δημιουργήσουν λεία φινιρίσματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μετά την αντιρρηγματική να χρησιμοποιούμε στόχους πατουλαρίσματος και βαφή με χρώμα. Κάτι το οποίο είναι ολοκληρωτικά λάθος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βάζουμε να στοκάρουμε την κόλλα. Πρέπει να μπαίνει υποχρεωτικά η τελική πάστα. Αυτό γίνεται διότι καθώς βγαίνουμε σε εξωτερικές επιφάνειες, πρέπει να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται πιο ελαστικά υλικά. Αν δεν το κάνουμε, είναι δεδομένο ότι θα εμφανιστούν ψηλά τριχοειδή. Επίσης, τα στιθέα. Πολύ σημαντικό θέμα. Τα στιθέα μπορεί πολύ εύκολα να την πατήσουμε, να περάσει δηλαδή η υγρασία από μια λάθος τοποθέτηση μαρμαροποδιάς, πιθανόν όπως βλέπετε στη φωτογραφία, ή σε περιπτώσεις που εφαρμόζουμε πολυστερίνη, να μην βάλουμε πολυστερίνη αυξημένης πυκνότητας, οπότε να μπορεί να προστατευτεί σε ενδεχόμενες κρούσεις ή να μην στεγανοποιηθεί. Άρα, προσέχουμε τα σημεία αυτά, γιατί είναι ευπαθή στο να εισέλθει υγρασία και να μας δημιουργήσει προβλήματα σε όλη μας την όψη. Υδροροές. Είναι σημεία τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα στην θερμοπρόσωψη. Το ιδανικό είναι να τοποθετούνται εξωτερικά με ειδικά στηρίγματα προκειμένου να μπορούν να επισκέψουμε και να μπορούμε να διορθώσουμε οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί. Τώρα, υπάρχει και περίπτωση να δημιουργηθούν κάποια ειδικά κουτιά με πολυστερίνη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τοποθετείται μέσα στην εξωτερική θερμομόνωση, όπως βλέπετε τη φωτογραφία. Πάμε στη τελική φάση του επιχρήσματος. Τα επιχρήσματα πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ οι καιρικές συνθήκες που εφαρμόζονται. Είτε αυτό είναι μια υψηλή θερμοκρασία κατά την περίοδο του καλοκαιριού, είτε μια πολύ χαμηλή θερμοκρασία με υψηλή υγρασία το χειμώνα. Όταν εφαρμόζουμε το υλικό σε λάθος θερμοκρασίες, κινδυνεύουμε να εμφανιστούν αιματήσεις και προβλήματα. Εδώ βλέπετε μια περίπτωση που έχει εφαρμοστεί σε θερινό μήνα, μια εφαρμογή εξωτερικής μόνωσης, ολιγομελές συνεργείο, υψηλή θερμοκρασία. Στα σημεία τα οποία έγινε η εφαρμογή πάνω στο μαδέρι, εκεί πέρα που εφαρμόζεται το συνεργείο, όταν προχώρησε στο επόμενο στάδιο, το υλικό είχε στεγνώσει, άρα δεν κατάφερε να αποφύγουμε την εμφάνιση της αιμάτησης. Άρα, εφαρμόζουμε σωστές θερμοκρασίες και χρησιμοποιούμε επίσης και δείκτη σχίασης. Το δείκτη σχίασης μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και να μειώσει την θερμοκρασία του επιχρήσματος.
Κλείνοντας, πρότασή μας είναι να χρησιμοποιείτε πάντα πιστοποιημένα συστήματα, να ακολουθείτε πιστά τις προδιαγραφές των υλικών, να εκπαιδεύετε συνεχώς τους συνεργάτες σας, είτε μηχανικοί είτε εργολάβοι, και να σεβόμαστε τις καιρικές συνθήκες προκειμένου να έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είμαστε εντός χρόνου και στη διάθεσή σας στο τέλος για οποιαδήποτε ερώτηση.